Λοιπόν, με τον Κώστα Κόκλα είμαστε εδώ στο στούντιο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, μαζί με το θέατρο του Νέου Κόσμου, ανεβάζουν στην Επίδαυρο στις 27 και 28 Ιουλίου της Εκκλησιάζουσης του Αριστοφάνη. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε και στο Ηρώδιο την ίδια παράσταση, αλλά Σεπτέμβρη πια, 3 και 4. Και στο μεταξύ τι θα γίνει? Φεύγουμε σήμερα και πηγαίνουμε Κρήτη, όπου θα παίξουμε και εκεί πέρα δύο παραστάσεις, Χανιά, μια Ρέθυμνο, δύο Ηράκλειο. Και σε λίγο ξεκινάτε, ταξιδεύετε δηλαδή. Ε? Ναι, σε λίγη ώρα, μπράβο, γι' αυτό πρέπει. Γι' αυτό βιαζόμαστε, το κάνουμε. Πάμε να πακετάρουμε. Να πάτε να πακετάρετε. Σου εύχομαι να έχεις καλό καλοκαίρι. Ναι, δεν κλείνουμε ακόμη. Εσύ πρέπει να το πεις αυτό. Εκτός αν θέλεις, θα πάω εγώ να παίξω το δικό σου ρόλο. Λοιπόν, μετά την Κρήτη, τι θα έχεις, πού θα πάμε? Μετά την Κρήτη θα παίξουμε μια παράσταση στους Δελφούς και μετά θα πάμε στην Επίδαυρο, που θα περάσουμε μια εβδομάδα εκεί. Θα κάνουμε τις πρόβες μας με την ησυχία μας. Και θα περιμένουμε τον κόσμο την Παρασκευή και το Σάββατο για να ευχαριστηθούμε μαζί του την παράσταση που είμαστε πολύ περήφανοι που την έχουμε φτιάξει και μας αρέσει πάρα πολύ και θα αρέσει και στον κόσμο, πιστεύω. Ναι, είμαι σίγουρη κι εγώ γι' αυτό, αλλά από Σεπτέμβρη τι περιμένεις, τι θα γίνει, τι δουλειές γίνονται, τι σχεδιάζονται, τηλεόραση, θέατρα. Υπάρχουν σχέδια από Σεπτέμβρη να είμαστε γεροί, να γυρίσουμε πίσω από το καλοκαιράκι, να μαζευτούμε το Σεπτέμβρη και όλα θα γίνουν. Συρρυκνώνονται όμως τα πράγματα. Συρρυκνώνεται, λέω, το πεδίο στο οποίο μπορούσατε να δουλέψετε η ηθοποιή. Εντάξει, ξέρεις, το πεδίο του, ο ηθοποιός δεν έχει και... Βέβαια τηλεόραση, λιγότερες παραγωγές. Τηλεόραση, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, κανένας από εμάς που γίναμε ηθοποιοί, δεν γίναμε ηθοποιοί για να παίζουμε στην τηλεόραση. Η τηλεόραση μας προέκυψε. Ο ηθοποιός θέλει ένα πατάρι και ένα κουστούμι και κόσμο από κάτω για να παίξει θέατρο. Εντάξει, αυτό πάντα θα υπάρχει, να είμαστε γεροί. Θα μπορούσες να κάνεις άλλη δουλειά? Θα μπορούσες να ζήσεις δηλαδή χωρίς να παίζεις? Ξέρεις κάτι, σε μια ηλικία κρίσιμη, εκεί που όλοι προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας, διάβασα ένα βιβλίο του Ρίλκε που έλεγε «Κοίτα μέσα σου και ρώτα αν μπορείς να κάνεις άλλη δουλειά από αυτή που πας να κάνεις. Αν έστω και ένα παραθυράκι υπάρχει που σου λέει ότι ναι, κάνε κάτι άλλο, πήγαινε κάντο. Αλλιώς κάνε αυτό που πιστεύεις». Δεν μετάνιωσα. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Ο Θεός με αξίωσε να μπορώ να την κάνω και να ζω από αυτήν. Είμαι αισιόδοξος. Είσαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος. Να σε καλά, Κώστα Κόκλα, σε ευχαριστούμε που ήρθες. Καλό ταξίδι στην Κρήτη. Κρητική λοιπόν θα απολαύσετε τώρα, Εκκλησιάζουσες και Θέατρο Νέου Κόσμου. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας